τα πόδι στη φάδα στο φούρνο, μια συνταγή λουκούμι σκέτο. Σας έχω μια συνταγή που είναι παραδοσιακή και φανταστική μαζί. Θα πάρετε λαχταπόδι γύρω στο 1,5 κιλό. Εάν θα πάρετε κατεψυγμένο χταπόδι, θα μου το αφήσετε στην συντήρηση του ψυγείου να ξεπαγώσει σωστά. Δεν θα γεμίζετε λεκάνες με νερό να ξεπαγώνετε, γιατί χάνετε τη μισή νοστιμιά από το χταπόδι. Θα βγάλουμε το στόμα, πρέπει να το αφαιρέσετε αυτό, βάλτε το χεράκι μέσα και τραβήξτε το, έτσι. Θα κόψετε και την κουκούλα. Την κουκούλα θα την ξαναχρησιμοποιήσουμε. Κόβω τα πλοκάμια μου. Αν είναι μεγάλο το χταπόδι σας, κάθε πλοκάμι είναι και μια μερίδα, έτσι. Πάρτε λοιπόν μία λεκανίτσα, ένα μπολ, ό,τι να είναι. Βάλτε μου μέσα το χταπόδι, την κουκούλα την κόβετε και αφαιρείτε ό,τι υπάρχει μέσα. Πάμε να δώσουμε τώρα νοστιμιά. Λίγο ελαιόλαδο. Θα βάλω το μισό ελαιόλαδο της συνταγής. Λίγα μπαχάρια, 4-5 κόκκους μπαχάρι, το στιφάδο κλασικά. Τα μπαχαρικά που παίρνει είναι λίγο μπαχάρι, λίγο δαφνόφυλλο και μπορείτε να βάλετε κλαδάκι από φρέσκια ρίγανη ή από δεντρολίβανο. Όμως θα μου βάλετε λίγο, δεν θέλω πολύ. Μία φλούδα από πορτοκάλι και ήρθε η ώρα που θα του ρίξω μέσα ξύδι από κρασί με αρωματική γεύση από πορτοκάλι. Όλο αυτό θα του κάνω ένα ωραίο ανακάτεμα και θα το αφήσω για λίγη ώρα να μαριναριστεί. Να ξέρετε γενικά ότι οι μαρινάδες δίνουν πολύ νοστιμιά και ειδικά σε ένα φαγητό σαν το στιφάδο, το ξύδι τονίζει τα αρώματα του φαγητού. Ωραία, το αφήνουμε στην άκρη. Αν το αφήσετε από το προηγούμενο βράδυ, πρέπει να είναι σκεπασμένο στο ψυγείο. Θα γίνει λουκούμι. Ανάβω το μάτι. Θα ζεστάνω το τηγάνι μου. Έχω εδώ κρεμμύδια ξερά. Βλέπετε ότι χρησιμοποιώ μεγάλα κρεμμύδια, δεν βάζω κρεμμύδια για το στιφάδο. Γιατί αυτά τα κρεμμύδια δίνουν τέλεια γεύση. Θα τα κόψω σε χοντρές φέτες και θα τα γλασάρω λίγο στο τηγάνι. Αν είναι μικρά, όπως είναι αυτά, θα μου βάλετε γύρω στα 8. Αν είναι μεγαλύτερα, θα μου βάλετε 5-6. Λοιπόν, το υπόλοιπο ελαιόλαδο μέσα στο τηγάνι μου. Και πάμε να ρίξουμε τα κρεμμύδια. Θα τους ρίξω και λίγο αλάτι να τα μαράνω ελαφρά. Βλέπετε, δεν θέλω να πάρουν χρώμα, γι' αυτό το στιφάδο μου γίνεται λουκούμι και είναι και πολύ ελαφρύ. Για λίγα λεπτά, μέχρι απλά να ανοίξουν και να αρχίσουν να γίνονται διάφανα. Θα βάλω μέσα και 3 σκελίδες σκόρδο. Αν είναι μεγάλες θα βάλετε 2, αν είναι πιο μικρές θα μου βάλετε 3. Το φύτρο να βγαίνει, έτσι, για να φεύγει βαριά μυρωδιά. Μέσα το σκόρδο μου για ένα λεπτό μόνο. Ήρθε η ώρα που θα δώσω αρώματα και θα καραμελώσω το κρεμμύδι μου. Θα ρίξω μέσα ξύδι από κρασί με χυμό πορτοκαλιού. Μοσχοβολάει πορτοκάλι. Το μισό ξύδι μπαίνει στη μαρινάδα του χταποδιού, το άλλο μισό μπαίνει εδώ. Έτσι, να καταλαγιάσει η φασαρία και είμαστε έτοιμοι να στήσουμε. Πάμε για το ταψί μας. Θέλω ένα ταψί αρκετά βαθύ. Για μία ώρα το φαγητό μου θα το ψήσω σκεπασμένο, γιατί δεν θα βάλω μέσα καθόλου υγρά. Το χταπόδι αποτελείται από 30% υγρασία, άρα όλο το ζουμάκι του θα πέσει μέσα στην πατάτα και μέσα στο φαγητό μου. Πατάτες βάλτε μπόλικες σε χοντρά κομμάτια. Η νοστιμιά που παίρνουν από αυτή τη σάλτσα δεν υπάρχει απλά. Από πάνω θα πέσει το καραμελωμένο μου κρεμμύδι. Το άρωμα του πορτοκαλιού σε τρελαίνει. Μέσα θα βάλω 2 ντομάτες κομμένες σε χοντρά κομμάτια. Η ντομάτα θα ψηθεί και θα διαλυθεί μέσα, δεν θα φαίνεται καν. Και λίγο πελτέ ντομάτας, γιατί ο πελτές δίνει τέλεια γεύση στο φαγητό μου. Τρίψτε μου καλά. Βλέπετε, δεν έχει καθόλου νερό. Μέσα λοιπόν τώρα θα πέσει και το μαριναρισμένο μου χταπόδι, με όλα τα υγρά, τη μαρινάδα, το μπαχάρι και τη δάφνη, όλα μέσα. Όταν χρησιμοποιείτε φρέσκο χταπόδι, θα προσέχετε το αλάτι. Το χταπόδι συνήθως είναι πολύ αλμυρό, το φρέσκο χταπόδι. Το κατεψυγμένο χρειάζεται αλατάκι. Θα βάλω λίγο, επειδή είναι η πατάτα. Και θα βάλω και μπόλικο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και αλουμινόχαρτο. Σκεπάστε μου καλά και σφραγίστε με διπλό αλουμινόχαρτο. Δεν θέλω να βγαίνει έξω ούτε ίχνος ατμού. Και πάμε για φούρνο. Μία ώρα σκεπασμένο και 50 λεπτά ξεσκέπαστο. Στα μισά του ψησίματος δηλαδή θα βγάλω τα αλουμινόχαρτα και θα το αφήσω να ψηθεί. Δείτε εδώ φαγάκι όνειρο. Μένει μόνο με το λάδι του. Πω πω, αυτές οι πατάτες είναι το όνειρό μου. Παναγία μου. Λιώνουνε στο στόμα. Να βάλουμε και λίγα κρεμμυδάκια.
και να του ρίξω και μια στάλα σαλτσούλα. Πάμε λοιπόν για το ωραιότερο στιφάδο που έχετε φάει, με πατατούλες λουκούμι του ονείρου. Keep cooking. Συνταγές που τρώγονται. Και μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για να βλέπετε πρώτοι όλες αυτές τις φανταστικές συνταγές.